Καλησπέρα σας, κύριε Σοφιάνε. Καλό βράδυ, κύριε Κουφόπουλε. Θα παρουσιάσετε αύριο τη θέση του κόμματος. Θέλω να λίγο. Τετάρτη. Τι είπαμε. Έχουμε χάσει τις μέρες. Τετάρτη, πέντε. Δεν πειράζει. Δευτέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συγγνώμη. Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου, 6 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΥΑ, το τμήμα κατά των ναρκωτικών της Κεντρικής Επιτροπής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί διαφωνείτε, κύριε Σοφιανέ, με τους εποπτευόμενους χώρους χρήσης των ουσιών? Να σας πω, από τη μια πλευρά πρέπει να δούμε αυτή την επιλογή της κυβέρνησης όπως και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή τους θεσμοθέτησε. Απλά τώρα η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα βήμα παραπέρα, δίνει τη δυνατότητα και στους Δήμους να δημιουργούν τέτοιους χώρους. Και κάτι ακούγεται και για τη δυνατότητα αυτή η χώρη να μην είναι σταθερή, να μην υπάρχει χωροθέτηση, αλλά να είναι ένα πούλμαν το οποίο πηγαίνει σε περιοχές κλπ. Από τη μια πλευρά λοιπόν μιλάμε για ένα βήμα σε αυτή την πολιτική την κυρίαρχη που ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια στα ναρκωτικά, τη λεγόμενη διαχείριση της βλάβης, μια πολιτική που έχει αποτύχει. Βήμα αυτής της πολιτικής ήταν τα προγράμματα με τα υποκατάστατα, τα προγράμματα μεθαδόνης, στη συνέχεια η μεθαδόνη στα νοσοκομεία, στη συνέχεια η χώρη υποπτευόμενης κρίσης, και αυτά στο όνομα να δούμε ανθρώπινα το πρόβλημα των τοξικοεξαρτημένων. Είναι υποκριτική αυτή η προσέγγιση. Ουσιαστικά με τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης νομιμοποιείται η πιάτσα. Γιατί ο εξαρτημένος συνάνθρωπός μας θα αγοράζει από την πιάτσα την ουσία και θα πηγαίνει κάπου να την κάνει ελεγχόμενα. Ελεγχόμενα δηλαδή να συνεχίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, την εξάρτηση από την ουσία του. Μετά θα φεύγει από το χώρο, θα ξαναγυρνάει στην πιάτσα να βρει την επόμενη δόση και ούτω καθεξής. Άρα μια νομιμοποίηση ουσιαστικά της χρήσης, η οποία δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και στην προσπάθεια απεξάρτησης από τη χρήση, στην προσπάθεια δηλαδή θεραπείας αυτών των συνανθρώπων μας, γιατί τους δίνει την αυταπάτη ότι μπορείς να κάνεις υγιεινή, ορισμένοι μιλάνε και για υγιεινή χρήση, θα το έχετε ακούσει, ναι, ή θα κάνεις ελεγχόμενα χρήση. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα με τη ζωή σου, μπορείς να συνεχίζεις σε αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά αυτή η πολιτική δεν είναι άσχετη με ένα συνολικότερο project, αν θέλετε, και της προηγούμενης και της σημερινής κυβέρνησης, η οποία έχει και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εθισμού με τα ναρκωτικά, γιατί συνδυάζεται και με την μεγάλη φημολογία η οποία κάνει και βήματα για τη λεγόμενη ψυχαγωγική χρήση της κάναβης. Γνωρίζετε ότι πλέον υπάρχουν σημεία πώλησης ανθών κάναβης μέσα και διαφήμιση ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ξεχνιέσαι, μπορείς να περνάς χαλαρά κάποιες ώρες απέναντι στην πίεση κλπ. Καλά, δεν δίνουν αυτά τα καταστήματα δεν πουλάνε κάναβης με συγκεκριμένη περιεκτικότητα και γίνεται μια συζήτηση γύρω από την περιεκτικότητα. Καταλαβαίνετε πόσο μπορείς να κάνεις πρόληψη, για παράδειγμα, απέναντι στο πρόβλημα των ναρκωτικών, όταν ενισχύεται μια λογική ότι η κάναβης είναι απλά μια ουσία η οποία σε βοηθάει να ξεφεύγεις από την πίεση, να νιώθεις χαλαρά. Όταν ξέρουν πολύ καλά, με βάση τις έρευνες και του ελληνικού και του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου, ότι η βασική ουσία μέσα από την χρήση που οδηγεί στην εξάρτηση σήμερα στη χώρα μας είναι η κάναβης. Λέω λοιπόν ότι είναι ένα συνολικότερο πλέγμα πολιτικών επιλογών. Όλα αυτά έχουν γίνει στο όνομα να μειώσουμε τη βλάβη. Όμως έχει αποτύχει αυτή η πολιτική. Όχι μόνο δεν έχει μειωθεί η βλάβη, η χρήση κατεβαίνει σε μικρότερες ηλικίες, αγγίζει ολοένα και πιο χαμηλά ηλικίες νεολαίας και ιδιαίτερα νέων κοριτσιών, σε μια περίοδο που αυτοί που παρατηρούν και παρακολουθούν το πρόβλημα μιλάνε πλέον για εξάρτηση από πολλές ουσίες και όχι από μία, γιατί για παράδειγμα η ΧΕΧ υποτίθεται απευθύνονται στους ενέσιμους χρήστες, οι οποίοι σήμερα είναι γύρω στο 30%. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, εθίζεται η κοινωνία, εθίζεται ο κόσμος ότι τι να κάνουμε, θα πρέπει να ζούμε με τα ναρκωτικά. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να δώσουμε τη μάχη των αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά, μπορούν να σωθούν συνάνθρωποι μας, γι' αυτό και πρέπει να στηριχτούν και τα προγράμματα πρόληψης και τα προγράμματα τα στεγνά θεραπείας που η κυβέρνηση με τις ενέργειες που έκανε πρόσφατα με το πραξικόπημα στο ΚΕΘΕΑ τα υπονομεύει, και φυσικά να διαμορφωθούν όροι παρέμβασης και για τους χρήστες του δρόμου. Ωραία. Υπάρχει ένας αντίλογος σε αυτά που λέτε, ότι αυτές οι απόψεις είναι περίπου παροχημένες, ότι η χρήση της κάναβης, ακόμη και η εφορική της, δηλαδή το κάπνισμά της, δεν οδηγεί κατά ανάγκη
στα σκληρά ναρκωτικά στην ηρωίνη. Εσείς θα ρισκάρετε, ναι, αλλά... Μισό λεπτό, να κάνω την ερώτηση όμως. Ναι, ναι, κάντε την ερώτηση. Ότι δεν... κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Όχι, θέλω να σας πει, επειδή επιμένετε σε αυτό ως θέση, ότι αυτό το... Είναι τα στοιχεία, δεν είναι επιμονή, είναι τα στοιχεία, κύριε Κουφόπουλε, ναι, ότι η βασική ουσία μέσα από την οποία ο νέος άνθρωπος σήμερα από τη χρήση περνάει στην εξάρτηση είναι η κάναβης. Αυτό είναι τα στοιχεία, τα οποία δεν τα αφισβητεί, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Το 70%. Μα αφισβητούνται αυτό. Ρισκάρετε δηλαδή, εσείς όσοι... το παιδί σας, ρισκάρετε εσείς το παιδί σας ότι θα μπορέσει απλά να κάνει χρήση περιστασιακή και δεν θα μπει στην εξάρτηση. Καταρχήν δεν προκρίνουμε, δεν προκρίνουμε κάποια τέτοια χρήση. Λέμε όμως... διαφημίζεται η ψυχαγωγική χρήση. Διαφημίζονται προϊόντα κάναβης. Προϊόντα κάναβης, για παράδειγμα. Ψυχαγωγικής χρήσης, όχι ιατρικής. Ούτε βιομηχανικής. Δεν έχω δει για ούτε βιομηχανικής. Έως και πάντως, πολιτές υπάρχουν και τα έχουμε καταγγείλει επίσημα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Να πάμε και στο προηγούμενο. Γιατί με αυτήν τοποθετήστε απέναντι στην εποπτευόμενη χρήση των ουσιών? Γιατί αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που είναι τοξικοεξαρτημένος, μπορεί μέσα από το εξειδικευμένο προσωπικό να βοηθηθεί και να φύγει από αυτόν τον κύκλο. Να σας πω, δεν θα φύγει από αυτό τον κύκλο, γιατί όσοι έχουν ασχοληθεί και πιστεύω και εσείς έχετε ασχοληθεί αρκετά με το πρόβλημα των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων, αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία της απεξάρτησης είναι μια δύσκολη, μια βασανιστική διαδικασία που θέλει ατομική στήριξη, που θέλει επαφή προσωπική στον κάθε χρήστη, γιατί έχει διαφορετική ταυτότητα και έχει διαφορετικά προβλήματα. Όταν δημιουργεί τη λογική, όπως έγινε και με τα προγράμματα μεθαδόνης, τι μας λέγανε, θυμηθείτε κύριε Κουφόπουλου, με τα προγράμματα μεθαδόνης, ότι με αυτόν τον κατάστατο θα αντιμετωπίσουμε τη χρήση. Όταν πλέον σήμερα στην Ευρώπη, που έχουν γενικευτεί αυτά τα προγράμματα και στην Ελλάδα, βασική ουσία χρήση είναι η μεθαδόνη. Όταν όλοι γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει εμπόριο και μεθαδόνης. Και όταν πολύ περισσότερο και τα προγράμματα μεθαδόνης που γίνονται μέσω του ΟΚΑΝΑ δεν γίνονται με τους ιατρικούς όρους παρακολούθησης που έπρεπε να γίνουν από το 1995 όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αλλά ουσιαστικά είναι πάρε τη δόση σου και φύγε. Αυτό γίνεται σήμερα. Για να αντιμετωπιστεί η μεθαδόνη, μας είπανε και να αποφευκτούν οι λίστες, πήγαν τα προγράμματα στα νοσοκομεία. Και έχουμε τραγικές καταστάσεις σήμερα στα νοσοκομεία, με πιάτσες απ' έξω. Άρα λοιπόν, όσο συμβιβαζόμαστε με το πρόβλημα και λέμε υποτίθεται σε ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, ουσιαστικά δεν στηρίζουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για να μπορέσει να δοθεί η μάχη της απεξάρτησης. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και ταυτόχρονα υπονομεύουμε την πρόληψη. Πώς θα κάνεις πρόληψη σε μια κοινωνία? Ναι, αλλά η πρόληψη, οι άνθρωποι είναι κάτω, είναι στο δόστρωμα. Κοιμούνται έξω. Μας ενδιαφέρει βεβαίως αυτό. Είναι στην πλατεία της Βικτωρίας το βράδυ, εκεί στο σταθμό, στις ΣΤΟΕΣ, πλησίων του πεδίου του Άρεως. Υπάρχει πρόβλημα. Ποιος αρνείται να υπάρχουν δομές φροντίδας? Ποιος αρνείται να υπάρχουν προγράμματα street work, τα οποία θα είναι τόσα και σε αριθμό και σε διάρκεια όσοι και οι χρήστες? Αυτά δεν είναι κανένας. Όμως άρα εγκρίνεται. Δεν προχωρούν σε κάτι τέτοιο. Κύριε Σοφιανέ, συμφωνείτε με το να δημιουργηθούν τέτοιοι χώροι που να βρίσκουν καταφύγιο αυτοί οι άνθρωποι εντός του Δήμου? Καταφύγιο. Χωρίς χρήση. Καταφύγιο. Βεβαίως. Εννοείται και τα έχουμε ψηφίσει αυτά. Και έχουμε κάνει και προσπάθεια να κόσμο να καταλάβει ότι και αυτός ο κόσμος πρέπει να έχει φροντίδα. Πρέπει να έχει στοργή. Απ' την άλλη όμως, όταν δημιουργείς χώρο για να κάνει ο άλλος τη χρήση του, ουσιαστικά νομιμοποιείς την πιάστα, αποθαρρύνεις αυτή τη δύσκολη διαδικασία ο άλλος να μπει στη διαδικασία της απεξάρτησης και εθίζεις μια κοινωνία που σου λέει τι να κάνουμε, θα ζει στην εξάρτησή του και απλά θα του παρέχουμε όρους να εποπτεύουμε τη χρήση. Και σας λέω, εφόσον είναι τόσο ευαίσθητη αυτή η πολιτική για τους τοξικοεξαρτημένους, τους ενέργους χρήστες, γιατί τα προγράμματα street work δεν είναι τόσα και τέτοια όσα είναι αυτές οι ανάγκες? Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, τα προγράμματα street work τα οποία γίνονται, ουσιαστικά τι είναι? Προσεγγίζεις τον εξαρτημένο, του δίνεις ένεση, του δίνεις μια σειρά πράγματα για να τον βοηθήσεις, για να τον στηρίξεις. Δεν του λες όμως ότι κοίταξε, εδώ που θα έρχεσαι, ελεγχόμενα υγιή, θα κάνεις τη χρήση σου και μετά θα φεύγεις. Αυτή η αντίφαση είναι
επικίνδυνη, γιατί σηματοδοτεί ένα ακόμα σκαλί στο να συμβιβαστούμε με το πρόβλημα και να υπονομεύσουμε το συνολικότερο πλαίσιο. Πάντως δεν θέλει κανείς να εδώ θα διαφωνήσουμε. Δεν θέλει κανείς να συμβιβαστεί με το πρόβλημα. Θέλει και να το αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε. Νομίζω γιατί η άλλη πλευρά που υποστηρίζει. Μα με συγχωρείτε, αυτά κρίνοντα τα αποτελέσματα της πολιτικής, λέγανε ότι με τη μεθαδόνη θα λύσουμε το πρόβλημα. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Λέγανε ότι το πρόγραμμα Οδυσσέας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, αυτό ήταν το πρόγραμμα Οδυσσέας στην Καποδιστρίου πριν από 2 χρόνια, έφερε αποτελέσματα. Δεν υπάρχει καμιά επιστημονική μελέτη που να λέει ποια είναι τα αποτελέσματα. Ποιοι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φιλοξενούνταν στο πρόγραμμα σήμερα είναι απεξαρτημένοι ή σήμερα έχουν μπει σε μια δομή απεξαρτημένη. Μάλιστα. Γίνεται λοιπόν έχω διαβάσει σε άρθρα και μάλιστα άρθρα που επιτέθηκαν και στην κυρία Γιαννάκου, η οποία από θέσεις αρχών στέκεται χρόνια τώρα στο θέμα των ναρκωτικών, ότι θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να μπουν κάπου, να είναι σε ένα χώρο, να νιώθουν ασφαλείς κλπ. Και αυτά τα λένε άνθρωποι είτε κακόβουλα είτε από άγνοια. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για χώρο φιλοξενίας, μιλάμε για χώρο χρήσης, μιλάμε για μισή ώρα. Άλλος αγοράζει τη δόση του από την πιάτσα, τρυπιέται ελεγχόμενα και ξαναφεύγει έξω για να βρει τη δόση του την υπόλοιπη για την επόμενη πάλι από την πιάτσα. Αυτή είναι η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, όπως ξέρετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν τελειώνει αυτό το θέμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε όλες τις απόψεις για να μπορούμε να αξιολογήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καληνύχτα.